Πολλοί από εμάς το χαρακτηρίζουν ίσως το πιο συναρπαστικό επάγγελμα. Πιλότος, το όνειρο κάθε άντρα. Τι γίνεται όμως όταν στο πιλωτήριο ενός αεροσκάφους Airbus A320 SEO της Aegean κάθεται μία νεαρή γυναίκα. Η έκπληξή μας στη διάρκεια της αποστολής προς την Τουλούζη ήταν μοναδική και η κυρία Πέτρογλου ευγενής και φιλόξενη καθώς μας άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ. Βρισκόμαστε στο κόκπιτ του Airbus A320 στην πτήση προς Τουλούζη και θα σας συστήσουμε τον κύριο και την κυρία που έχουν την ευθύνη της συγκεκριμένης πτήσης. Θα ξεκινήσω με την κυρία Πέτρογλου, σωστά, και τον κύριο Βενιό. Λοιπόν, είναι εδώ οι κυβερνήτες του αεροσκάφους. Θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Πέτρογλου. Ξέρετε, στην Ελλάδα ακόμα το γυναικείο φύλλο δεν έχει μπει τόσο δυναμικά στα πιλωτήρια των αεροσκαφών. Εσείς όμως το ρισκάρατε και το καταφέρατε. Ναι, αυτό είναι σωστό. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα στην Ελλάδα τόσο πολύ θηλυκό πληθυσμό. Εγώ το έχω όνειρο από μικρή και το ακολούθησα. Τι σημαίνει για μια γυναίκα να πιλωτάρει ένα αεροσκάφο, ένα Airbus A320 και να έχει στην ευθύνη της 150 ανθρώπους? Δεν θέλω να σας αγχώσω. Τι σημαίνει? Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Δηλαδή, από μικρή φαντάζομαι να κάνω αυτό το πράγμα και τώρα που το κάνω είναι απλά κάθε μέρα που σηκώνομαι κάτι καινούριο και κάτι πολύ καλό. Η πολύ όμορφη κυβερνήτης του Airbus A320 της Aegean μας είπε και το τι αντίδραση εισέπραξε όταν ανακοίνωσε στους γονείς της ότι θέλει να γίνει πιλότος. Ποια ήταν η αντίδραση της οικογένειας? Βασικά, όταν το εξέφρασα πρώτη φορά, ήμουν πολύ μικρή. Νομίζω ήλπιζαν ότι θα μου φύγει κάποια στιγμή. Δεν μου έφυγε λοιπόν και απλά την ακολούθησαν και με βοήθησαν, με στήριξαν όπου μπορούσαν και αυτοί. Η πτήση της Aegean με το Airbus A320 SEO ξεκίνησε στις 9 το πρωί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών και διήρκησε 3 ώρες μέχρι να φτάσει στο αεροδρόμιο Μπλιάνιακ της Τουλούζης. Μάλιστα, κατά τη μισάωρη παραμονή μας στο πιλωτήριο του αεροσκάφους, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον πύργο ελέγχου από το αεροδρόμιο του Πρίντεζη. Είχατε επικοινωνία, να υποθέσω, με Ιταλία. Τι ακριβώς κάνατε? Είναι ο τομέας της Ρώμης που μας δίνει οδηγίες όταν βρισκόμαστε στο ύψος μέχρι να κατέβουμε στην τερματική του αεροδρομίου που τις οδηγίες αναλαμβάνει η προσέγγιση του κάθε αεροδρομίου. Αυτή τη στιγμή μας έκοψε λίγο τη διαδρομή μας και μας έστειλε κατευθείαν σε ένα παρακάτω σημείο από αυτό που είχαμε στο σχέδιο πτήσης μας. Λόγω εναέρεσης κυκλοφορίας στην περιοχή? Όχι. Συνήθως, όταν επιτρέπει η νέα κυκλοφορία, όλοι οι ελεγκτές και όλοι οι τομείς προσπαθούν να κόψουν λίγο από το χρόνο πτήσης μας, δίνοντάς μας κάποιες πιο πορείες οι οποίες είναι μικρότερες από αυτές που έχουμε καταθέσει. Τι είναι αυτό που φοβάται ένας πιλότος στη διάρκεια της πτήσης, τι είναι αυτό που μπορεί να τον προβληματίσει? Η ασφάλεια των επιβατών του. Είτε έχει να κάνει με το αεροσκάφο, το οποίο είναι πια πάρα πολύ σπάνιο, και τα αεροσκάφη αυτά είναι τόσο σύγχρονα τα οποία σχεδόν δεν χαλάνε ποτέ, αλλά μπορούμε να έχουμε ασθένειες στον αέρα κάποιων επιβατών χωρίς κάποιον γιατρό στην πτήση, και τότε θα πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση για να δούμε αν χρειάζεται άμεση αλλαγή σχεδίου, να κατέβουμε σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο για περίθαλψη ή να συνεχίσουμε τον προορισμό μας. Τι είναι αυτός ο χώρος για έναν πιλότο? Τι νιώθει ένας πιλότος μέσα σε αυτόν τον χώρο, πέρα από έναν χώρο εργασίας? Ποια είναι τα συναισθήματα που βιώνεται καθημερινά? Είναι ένα επάγγελμα το οποίο μαγεύει και γοητεύει πολλούς ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα, έχει μαγέψει εμάς από παιδική ηλικία, γιατί για κάποιος, για να γίνει πιλότος, θα πρέπει να το έχει μεράκι. Νιώθει στο φυσικό του μέρος. Ένας πιλότος δεν είναι στο έδαφος, μετά από άδεια ή αυτά, δεν νιώθει καλά. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη και τη συγκυβερνήτη, αναπόσπαστο κομμάτι σε κάθε πλήρωμα είναι βεβαίως και τα κορίτσια και τα αγόρια της καμπίνας. Οι άνθρωποι που είναι οι πιο στενοί συνεργάτες τους. Οι άνθρωποι που κάνουν ό,τι μπορούν για να χαλαρώσουν επιβάτες που ενδεχομένως να τρομάζουν και λίγο παραπάνω στα αεροσκάφη. Η πτήση μας από την Αθήνα στην Τουλούζη με το υπερσύγχρονο Airbus της Aegean ήταν μια μοναδική εμπειρία. Και σίγουρα το ρεπορτάζ που κάναμε μέσα στους χώρους του αεροπλάνου ήταν για μας μια απόδειξη ότι ναι, το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές μέσο σε ολόκληρο τον κόσμο.